Πάμε στις Βρυξέλλες, στη Μαρία Ψαρά. Έχουμε αύριο έκτακτη συνεδρία των Υπουργών των χωρών της Συμμαχίας, Μαρία, και σήμερα εντονότατες διαβουλεύσεις. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις εδώ για το θέμα της Ουκρανίας, Νίκη. Η ανησυχία για τη συγκέντρωση δυνάμεων στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας έχει φέρει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Αύριο θα συναντηθεί λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γεν Στόλτεμπεργκ, ενώ στην συνάντηση θα είναι και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικό θέμα, Νίκη, θα είναι η Ουκρανία. Ακούσαμε τον Γεν Στόλτεμπεργκ να καλεί τις ρωσικές αρχές να αποσύρουν τα στρατεύματά τους. Ναι. Ακούσαμε και τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι ανησυχεί για την κατάσταση. Το ΝΑΤΟ υποτίθεται, ή τουλάχιστον έτσι δηλώνει, ότι θέλει την αποκλιμάκωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί διαμηνύουν ότι σε περίπτωση επιθετικών κινήσεων της Ρωσίας θα υπάρξουν συνέπειες. Το θέμα, όπως είπες και εσύ, θα συναντηθεί αύριο μετά τη συνάντηση των τριών σε τηλεδιάσκεψη με τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Επισήμως το ζήτημα, το θέμα της ατζέντας είναι το Αφγανιστάν, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητήσουν οι υπουργοί και το θέμα της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα να σου πω ότι το Παρίσι προετοιμάζεται να φιλοξενήσει, να υποδεχτεί τον Ουκρανό Πρωθυπουργό Ζελένσκι την Παρασκευή. Και γενικά, Νίκη, καταγράφεται πρωτοφανής κινητικότητα, όπως μου λένε οι διπλωμάτες, κάτι που δείχνει γλαφυρά και την ανησυχία που υπάρχει όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική για την κατάσταση. Την ώρα καθίσταται όλο και πιο προφανές. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστούμε πολύ.